Καλημερούδια, με λίγο περίεργο μαλλί σήμερα. Μου άρεσε να το κάνω έτσι πίσω που σας έδειξα στο βίντεο με το φιωγκάκι, αλλά μπροστά δεν μου αρέσει καθόλου. Χάλια. Χάλια μαύρα. Τέλος πάντων, τι κάνετε, πως είσαστε? Άλλο ένα vlog. Σας είπα ότι μέχρι την πρώτη χρονιά θα έχουμε σίγουρα κάτι. Τώρα πόσα δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε κι άλλο μέχρι την πρωτοχρονιά και μετά την πρωτοχρονιά θα έχουμε της πρωτοχρονιάς. Εμείς τώρα είναι Δευτέρα και πηγαίνουμε προς το σούπερ μάρκετ να κάνουμε τα πρωτοχρονιάτικά μας ψώνια, τώρα που είναι νωρίς, γιατί μετά θα γίνεται ο κακός χαμός και δεν νομίζω πως θα είναι πολύ έξυπνο να πας πιο μετά. Και σήμερα δεν ξέρουμε τι θα γίνεται, η αλήθεια είναι. Και κατευθυνόμαστε σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ για να δούμε μήπως εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν ξέρω. Πήρα να φορέσω και τη γιορτινή μου τη μάσκα, τώρα που έχουμε γιορτές, ρε παιδί μου. Να έχω τη γιορτινή μου τη μασκούλα, δεν είναι τέλεια? Τέτοιες δόξες και τέτοια καθαριότητα αυτό το καρότσι εδώ πέρα δεν πρέπει να έχει ξαναδεί στη ζωή του. Για να βάλουμε τον μικρό εδώ πρώτη φορά σε καρότσι σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι ψέκασμα έγινε εδώ. Αλέξανδρε, είσαι έτοιμος? Ε? Ευτυχώς που το ψεκάσαμε όλο το καρότσι, γιατί το είχα πάθει το έμφραγμα έτσι και δεν το είχα... Έχει ακουμπήσει παντού, παντού. Είχα πάρει μαζί μου σπρέι πολυμαντικό και σπρέι ντετόλ. Πρώτα ψέκασα με το πολυμαντικό και μετά με το ντετόλ όλο το καρότσι και μετά το σκούπισα με μαντιλάκια ντετόλ. Αυτά. Μόνο χλωρίνη δεν έφερα. Επιστρέψαμε στο σπίτι και έχω βάλει εδώ στην κατσαρόλα ένα σπαναχωριζάκι. Είπα να μην φάμε λίγο κρέας αυτές τις μέρες, δηλαδή φτάνει πια με το κρέας. Και πόσο θα φάμε τώρα τις γιορτές που έρχονται τώρα την πρωτοχρονιά, παραμονή και ανήμερα. Λίγο αποτοξίνωση, δεν βλάπτει. Και εδώ με το χάλιο το μαλλί μπροστά δεν μου πάει καθόλου. Ενώ πίσω, κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που είναι με το φιωγκάκι, μπροστά δεν μου αρέσει καθόλου. Να βάλω και τα λαμπιόνια μας, γιατί τα βγάλαμε όταν φύγαμε. Φτιάχνω μια στιγμή το σπανακόριζο και σας κάνω ένα mini supermarket haul. Και λέω mini γιατί τα περισσότερα τώρα τα βάλαμε στο ψυγείο. Πήρα τα πάντα, γιατί το μόνο που πρέπει να βγούμε είναι για κανένα μαρούλι, καμία ντοματούλα, τέτοια πράγματα. Για να μην τα έχουμε τόσες μέρες εδώ, τόσες μέρες. Εντάξει, μέχρι την Πέμπτη δεν είναι αργά. Αλλά καλύτερα να πάω να τα πάρω μια μέρα πριν. Να είναι πιο φρέσκο, ειδικά το μαρούλι. Δεν ξέρω, το μαρούλι θέλω να το τρώω πιο φρέσκο γίνεται. Ο Αλέξανδρος πέρασε πάρα πολύ ωραία στο σούπερ μάρκετ σήμερα. Πρώτη φορά. Νομίζω είναι πρώτη φορά είναι που τον πήγε σούπερ μάρκετ το παιδί. Έτσι θυμάμαι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Και του άρεσε πάρα πολύ. Είχε ξετρελαθεί, είχε γυρίσει μπροστά και κοίταγε τον κόσμο που παίρνει για τα άλλα καρότσια, τις ρόδες κάτω. Του κάνανε όλα εντύπωση. Λοιπόν, πήραμε αυτή τη μεμβράνη εδώ πέρα που έχει στο σκλαβενίτη. Κάθε φορά που πάω σκλαβενίτη εκμεταλλεύομαι την κατάσταση και παίρνω αυτή εδώ πέρα τη μεμβράνη, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, 300 μέτρα και έχει και αυτό εδώ πέρα. Και μου διευκολύνει τη ζωή. Πήραμε αντικολλητικό χαρτί, γιατί τώρα θα χρησιμοποιηθεί. Αν και έχω στην αποθήκη, πήρα άλλο ένα καβάτζα να έχω χαρτί κουζίνας. Τα αγαπημένα μας μωρο μάντιλα, αυτά εδώ από Σεπτόνα, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι υγρά και μυρίζουν καταπληκτικά. Τα πιο ωραία μωρο μάντιλα από όλη τη σειρά της Σεπτόνα που έχω δοκιμάσει, αυτά είναι τα πιο ωραία γιατί μυρίζουν πιο ωραία απ' όλα. Πήρα κάποιες γιορτινές χαρτοπετσέτες εδώ πέρα. Για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, λαχανικά κύβου, ένα ψωμάκι τόστ, γυναικείας φύσης εδώ πέρα προϊόντα, πάνες για τον Αλέξανδρο, τις πάντς τις οποίες τις αγαπάμε και μας είναι πολύ άνετες, ρύζι. Έχω πάρει και άλλες συσκευασίες εδώ κάτω, απλά θέλω να σας δείξω τώρα, μη σας τα δείξω όλα. Το μόνο διαφορετικό που πήρα είναι το αρκάδι. Εγώ τον Αλέξανδρο από τη μέρα που πριν γεννήθη βασικά, που πλέναμε τα πρικιά του, του πλένα τα πράγματα με προδέρμ, που μυρίζει θεϊκά, μυρίζει σαμοράκι και είμαι πολύ ικανοποιημένη. Αλλά τώρα είπα να πάρω αρκάδι, γιατί έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για το αρκάδι. Οπότε είπα να το δοκιμάσω, πήραμε και το μαλακτικό, πήραμε και το απορρυπαντικό.
Βέβαια, λίγο τώρα που τα μύρισα, δεν μυρίζουν ακριβώς το ίδιο και να σας πω αυτό λίγο με προβλημάτισε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Το θέμα είναι να κάνουν καλή δουλειά. Σε φάση σπανακόριζο, να σας πω ότι ήταν ιδιαίτερα νόστιμο. Περισσότερο και μου άρεσε το σπανακόριζο γενικότερα, αλλά λίγο που το ξύνωσε από το κρέας. Δηλαδή, πέρασε μια μέρα που δεν έφαγα κρέας και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Η γιαγιά μου μου στείλε Ferrero Rocher. Μου στείλε ένα κουτί, το μεγάλο το κουτί. Μου το έστειλε τα Χριστούγεννα, την ημέρα των Χριστουγέννων, ναι. Δεν έχει μείνει τίποτα. Έχει άλλα τέσσερα μαζί με αυτό. Τα έχω φάει όλα. Παιδιά, δεν μπορώ με τα Ferrero Rocher, πεθαίνω. Γιατί εδώ. Δηλαδή, ποιος τη σκέφτηκε αυτή εδώ τη συνταγή, πείτε μου. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μπανάκι τον Αλέξανδρο. Αν και είναι νωρίς, συνήθως απόγευμα τον κάνουμε. Αλλά θέλω να του βγάλω τα ρούχα. Αυτά, παρόλο που το απολύμανα καλά το καρότσι. Θέλω να του βγάλω τα ρούχα γιατί του έχω αλλάξει και σεντόνια και τέτοια και θέλω να είναι καθαρούλης εντελώς. Να μην έχει ακουμπήσει πουθενά έξω. Και επειδή το μεσημέρι τον ξαπλώνω με τα ρούχα που κινείται εδώ μέσα. Το βράδυ μόνο του βάζω τις πιτζάμες του, επειδή του βάζω τον υπνόσακο να είναι πιο άνετος. Θα του βάλω τώρα καθαρά ρουχαλάκια και το βράδυ καθαρές πιτζαμούλες. Οπότε πάνω το κάνω ένα μπανάκι και επιστρέφω. Είπα σήμερα να θυμηθώ την κομμωτική μου τέχνη και κούρεψε τον Αλέξανδρο. Του έχω ξανακόψει λίγο πριν κάποιους μήνες εδώ πίσω κάποια μαλάκια τα οποία του. Όπου έχει μαυρίσει, έχει φύγει μάσκαρα. Και ούτε ήθελα να σας πω ότι είναι τέλεια μάσκαρα, αλλά έχω γίνει χάλια. Θα σας πω όμως. Γιατί είναι τέλεια μάσκαρα, όντως, αλλά τώρα έχει τρέξει. Ήθελα να σας τραβήξω και βίντεο την ώρα που κούρευα τον Αλέξανδρο, αλλά ήταν τόσο αναστατωμένος που δεν γινόταν με τίποτα και φοβήθηκα μην τον. Χτυπήσω με το ψαλίδι, δεν ξέρω. Εδώ το ψαλίδι της κομμωτικής μου πήρε φωτιά, θυμήθηκε τα νιάτα του. Και έτσι κουρέψαμε λίγο τον Αλέξανδρο, γιατί είχαν αρχίσει κάτι μαλάκια εδώ πέρα μπροστά και φτάνανε κοντά στα μάτια, οπότε έπρεπε να τον κουρέψουμε. Και επειδή τώρα στα κομμωτήρια γίνεται χαμός, είπα να θυμηθώ την κομμωτική μου τέχνη. Τι του έχω κάνει του παιδιού, καλώς είναι, εντάξει. Φοβήθηκα μην τον κάνω σαν τον, πώς το λένε αυτό τον ηθοποιό που παίζει στη μάσκα. Αχ, πώς το λένε. Τον, δεν θυμάμαι, που είναι σε ένα έργο με καπελάκι έτσι, σαν να του έχουν κόψει με μπολ τα μαλλιά. Αλλά έχει εντάξει, καλή του την έκανα, μόνο τη φρατζούλα του πήρα εδώ μπροστά ίσα ίσα. Ήρθε αυτή η μέρα που την περιμένω κάθε φορά πώς και πώς. Λοιπόν, επειδή τώρα πλησιάζει η πρωτοχρονιά και πρέπει να είμαστε καθαροί, δεν γίνεται να μας βρει ένας χρόνος καθαρούς. Τώρα κάναμε έτσι μια πολύ καλή σκούπα στο σπίτι και θα κάνουμε τον ατμοκαθαριστή που σας έχω δείξει, τα χαλιά και τα πλακάκια. Αντί για σφουγγάρισμα περνάμε τον ατμοκαθαριστή και θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ εθιστικό. Όλη η διαδικασία με τον ατμοκαθαριστή είναι πάρα πολύ εθιστική, πολύ μου αρέσει. Νιώθω ότι το σπίτι και τα χαλιά καθαρίζουν πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν όντως, για όσους με ρωτάτε, καθαρίζουν καλά. Δεν έχω μικροσκόπιο για να δω τι έχει πριν και τι γίνεται μετά, αλλά θεωρητικά γίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, να σας λέω και δύο πράγματα όσο κάνω εδώ πέρα με την ατμοσκούπα. Βασικά δεν είναι ατμοσκούπα, είναι ατμοκαθαριστής, απλά έχω το κακό συνήθεια να τη λέω ατμοσκούπα. Δεν ρουφάει, να σας λύσω τις απορίες, γιατί με ρωτάτε συνέχεια κάθε φορά που του δείχνω. Στα σχόλιά μου γίνεται ο κακός χαμός. Λοιπόν, είναι ατμοκαθαριστής, μπορείς να καθαρίσεις τα πάντα με αυτή εδώ. Χαλιά, πλακάκια, καλοριφέρ. Τώρα θα σας δείξω που καθαρίζω και τα φίλτρα, το προφητήρα. Εγώ ήθελα καιρό ατμοσκούπα, ατμοκαθαριστή. Αλλά όταν ήρθε ο Αλέξανδρος στο σπίτι, εκεί είπα πρέπει να πάρουμε. Και βρήκαμε αυτή εδώ, θα σας γράψω κάτω στην περιγραφή εγώ ποια είναι, για όσες σε ενδιαφέρεστε.
Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή εδώ, αυτός ο ατμοκαθαριστής έρχεται χωρίς αυτό το εξάρτημα, το οποίο είναι για τα χαλιά, γιατί υπάρχει ειδικό εξάρτημα το οποίο πρέπει να πάρεις για τα χαλιά. Αυτό είναι για τα χαλιά και το βγάζεις και κάνεις πλακάκια. Δηλαδή στην ουσία σφουγγαρίζεις. Αυτό που σας είπα και πριν, δεν ξέρω αν όντως κάνει καλή δουλειά. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Αλλά εγώ την εμπιστεύομαι. Δηλαδή αυτή η ωραία ατμόσφαιρα που αφήνει μετά στο σπίτι, γιατί ο ατμός καθαρίζει και τον αέρα του σπιτιού. Κάνει τα χαλιά έτσι πολύ φλάφι και αυτή η γυαλάδα που αφήνει στα χαλιά εμένα με ικανοποιεί πάρα πολύ και νιώθω ότι γίνεται δουλίτσα. Εν τω μεταξύ, όταν τη χρησιμοποιείς, να δηλαδή αν κάνω εδώ τώρα σε αυτό εδώ το κομμάτι και τώρα πάω να κουμπίσω, δεν μπορώ να κουμπίσω για πολύ ώρα γιατί καίει, άρα σημαίνει ότι γίνεται δουλειά για να καίει. Σας τα λέω αυτά γιατί πάρα πολλές κοπέλες μου έχετε γράψει ότι είναι πεταμένα λεφτά και δεν χρειάζεται να το δείχνεις, ότι δεν κάνουν καλή δουλειά και τέτοια. Δεν ξέρω αν γίνεται όντως η δουλειά που λένε, ότι αν όντως απολυμμένει τα χαλιά, τα πλακάκια και όλα αυτά. Εγώ πάντως με αυτό που βλέπω, παιδιά, αλήθεια είμαι πολύ ευχαριστημένη. Στο μόνο σημείο του σπιτιού, έλα τώρα έχει μπλέχει το πόδι μου στο καλώδιο και δεν μπορώ να ξεπλέξω, που δεν είμαι ικανοποιημένη με τον ατμοκαθαριστή είναι στο μπάνιο και όχι γιατί φταίει ο ατμοκαθαριστής όπως σας έχω ξαναπεί. Απλά μου αφήνει κάτω στεγνώνοντας κάτι στάμπες. Αλλά αυτό εδώ το πλακάκι του μπάνιου είναι τόσο δύσκολο που μέχρι και με τη σφουγγαρίστρα μου συμβαίνει αυτό. Έχω βρει τρόπο να μην μου μένουν στάμπες κάτω με συγκεκριμένη εταιρεία σφουγγαρίστρα, με συγκεκριμένη σφουγγαρίστρα, όχι απλά εταιρεία, συγκεκριμένο τύπο σφουγγαρίστρας και με συγκεκριμένο απορρυπαντικό πατώματος. Και επίσης άλλη μια σας πολύ συχνή ερώτηση με τον ατμοκαθαριστή είναι τι κάνω με τα χαλιά, πώς στεγνώνω τα χαλιά που έχω και το μωρό. Εμείς με τον αφιγραντήρα, το πάρα πολύ σας βάζω το full μέσα σε μία ώρα. Έχουν στεγνώσει, σας βάζω πάρα πολύ. Συνήθως το μισάωρο τα χαλιά είναι εντελώς στεγνά γιατί δεν τα βρέχει. Αφήνει μια ελαφριά υγρασία πάνω στο χαλί και λίγο ζέστη. Αυτό. Και με τον υφιγραντήρα που εμείς δεν έχουμε πολύ υγρασία εδώ μέσα λόγω του υφιγραντήρα, πραγματικά μέσα σε το πολύ μια ώρα έχουν στεγνώσει. Βλέπετε τώρα εδώ δείτε βασικά. Άδειασε το κουτί από τα Ferrero Rocher, πρέπει να πεταχτεί. Μου φέρνουν δώρα στο σπίτι, μου στέλνουν δώρα και μου στέλνουν μαζί και σοκολατάκια. Δηλαδή, πραγματικά τι θέλετε με τη νέα χρονιά να μου συμβεί. Να μην μπορώ να χάσω τα κιλά που πήρα. Και ειδικά αυτά εδώ, τα οποία είναι αυτά τα σοκολατάκια Βελγίου, είναι. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω, παιδιά. Δεν μπορώ. Και εδώ με φόντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο, γιατί πόσο θα το χαιρόμαστε, κομμέλα Αλέξανδρε. Αυτή εδώ τη μάσκαρα, ήθελα από το πρωί να σας τη δείξω, είναι από Αναστάζια Beverly Hills. Τέτοια βλεφαριδάρα δεν έχω ξαναδεί με καμία μάσκαρα. Πάρα πολύ μήκος. Δεν θα μιλήσω για όγκο, γιατί σε όγκο έχω δει στην Paradise της L'Oreal απίστευτο όγκο. Αλλά για το μήκος αυτό και όγκο δίνει. Αλλά το μήκος που δίνει εγώ σε μάσκαρα δεν το έχω ξαναδεί. Όμως φοράω τη μάσκαρα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 περίπου είχα μου τζουρωθεί. Τώρα έχω σκουπιστεί. Πάντως εδώ πέρα κοιτάχτηκα στον καθρέφτη σε κάποια φάση και πάθα σόκλο ότι έχω πάθει. Αλλά παιδιά, θα την ξαναδοκιμάσω, θα της δώσω και άλλες ευκαιρίες. Μήπως κάτι μπορεί να τρίφτηκα και να μην το θυμάμαι. Τι μασκάρα είναι αυτή, παιδιά, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Θα την ξαναδοκιμάσω, θα της δώσω και άλλες ευκαιρίες. Είναι τέτοιο μήκος, εγώ σε βλεφαρίδα δεν έχω ξαναδεί με μάσκαρα ποτέ. Αλέξανδρε, έλα λίγο εδώ να σε δει ο κόσμος που τους έχεις λείψει και μου ζητάνε να σε δουνε. Έλα Αλέξανδρε, κοιτά. Ο Αλέξανδρος είναι λίγο πριν του να περπατήσει, είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα, γιατί έχει αρχίσει και μένει μόνος του όρθιος, χωρίς να στηρίζεται από κάπου και μόλις το θυμηθεί απλά λυγίζει τα πόδια του και κάθεται κάτω, δεν πέφτει ούτε μπρος ούτε πίσω. Οπότε αυτό σημαίνει ότι είναι πανέτοιμος, απλά λίγο ακόμα φοβάται. Τον κούρεψε και η μαμά και τον έχει κάνει ένα κούκλο. Έναν όμορφο. Ένας όμορφος, κοίτα. Τι ωραία. Νάτε το παιδί, για πες. Να, σου λείψαν ο κόσμος, σου έλειψε. Πες γεια σας. Για πες. Ουάου. Γεια σας. Για πες, κοίτα, κοίτα μαμά. Επίσης πλέον έχει αρχίσει να λέει και να καταλαβαίνει το μαμά και τον μπαμπά.
πλέον να πηγαίνει στον κανένα και του λέει μπαμπά. Τα βράδυ όταν κλαίει, μαμά φωνάζει. Καταλάβατε, μόνο τότε φωνάζει μαμά. Και κοίτα. Αυτό λέμε. Το κοίτα δεν το καταλαβαίνουμε ακόμα. Απλά είναι μια λέξη που μπορούμε να την πούμε πάρα πολύ εύκολα και λέμε συνέχεια κοίτα, κοίτα, κοίτα. Ψάχνω εδώ και πάρα πολύ καιρό απεγνωσμένα να βρω ένα καλάθι για τα παιχνίδια του. Αν έχετε να μου προτείνετε κάτι, να μου το στείλετε στο Instagram, αν μπορείτε, όσες έχετε Instagram τέλος πάντων. Θέλω καλάθι ψάθινο όμως, για να ταιριάζει λίγο και με το χώρο εδώ πέρα. Θα μου πεις γιατί παιδικά παιχνίδια, αλλά θέλω αισθητικά να ταιριάζει λίγο. Στο δωμάτιο του έχουμε ένα πιο παιδικό. Αλλά θέλω ένα εδώ πέρα για να χωράει έτσι κάποια λίγα παιχνιδάκια. Κάποια λίγα παιχνιδάκια, λοιπόν. Οπότε αν έχετε πάρει εσείς κάτι έτσι που να σας έχει βολέψει, γιατί τώρα με το δεις και με το μάτι, που δεν μπορούμε να τα δούμε από κοντά και μόνο να τα παραγγείλουμε από το ίντερνετ, είναι τα πράγματα λίγο. Έλα. Είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Οπότε ψάχνω έτσι ένα καλάκι, καλάθι μακρόστενο, για να μπορώ να το έχω εκεί πέρα στη γωνία και να βάζει εκεί πέρα τα παιχνίδια του και να είναι και ψάθινο, για να μην χτυπάει, γιατί του έχω εδώ πέρα ένα σιδερένιο. Όχι ότι έχει χτυπήσει ποτέ, αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Σήμερα είναι η μέρα που θα παραγγείλουμε και σούσι. Βρήκαμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο μαγαζί με σούσι μέσα στο mall που σας είπα και κάνει delivery με το. Πώς το λένε. Με τη Wolt μόνο με αυτό κάνει delivery, από ό,τι έχω καταλάβει τουλάχιστον, ή στην περιοχή μου φέρνει μόνο με αυτό. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Είναι νοστιμότατα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Είναι τα πιο ωραία σούσι. Θέλω να πάρω να δοκιμάσω και ένα άλλο πιάτο. Την τελευταία φορά είχαμε δοκιμάσει spring rolls και ήταν πέντα νόστιμα. Τώρα θα δω μήπως πάρω και γίτσες, αγαπούλη μου, γίτσες. Γίτσες, νισταγμένο αγόρι. Τράβα μπαμπά το καινούργιο μας το φορμάκι εδώ πέρα. Με το δεινοσαυράκι, τι όμορφο που είναι. Τι όμορφο φορμάκι είναι αυτό, ρε σαλιάρι. Ρε σαλιαρίγκο. Ρε σαλιαρίγκο. Τσ' αγαπώ. Θα έχεις όνειρα γλυκά. Θα κάνεις όνειρα γλυκά. Λέξε με ρε. Κατέβηκε ο Κανάκης να φέρει την παραγγελία και έχω εδώ πέρα ετοιμάσει δύο ποτήρια να πιούμε και κρασί. Όχι την άνθρωπο που του αρέσει να πίνει κρασί, λέμε τώρα, αλλά κάνω αυτό το πλάνο γιατί πρέπει να σας δείξω τι μας έστειλε η μαμά του Κανάκη. Δείτε. Σοκ. Έχω πάθει σοκ. Έχω ρωτευτεί αυτά τα κεριά, τα οποία τρεμοπαίζουν λες και είναι και αληθινά και έχει και χρόνο, μπορείς στις 6 ώρες να τα βάλεις να σβήσουν μόνα τους και τα σβήνεις από απόσταση. Έχουν χειριστήριο, ανάβουνε, τα σβήνεις και σε 6 ώρες άμα θέλεις μπορείς να τα έχεις έτσι. Έλα παιδιά, είναι τέλεια, τέλεια. Να σας πω και κάτι τώρα που θα γελάσετε, είμαι σίγουρη. Εχθές το βράδυ τα είχα αναμένα και φεύγοντας έσκυψε για να τα σβήσω, για να κάνω φου, γιατί ξεχάστηκα. Εντάξει. Και όπως βλέπετε, δεν μείναμε μόνο στα σούσι. Καλά, ο Κανάκης παίρνει εδώ πέρα μια ποικιλία με χέλια και ιστορίες που δεν μπορώ ούτε καν να το βλέπω. Ούτε καν. Εγώ τρώω το κλασικό με τη γαριδούλα. Και πήραμε και άλλα δύο πιάτα, επειδή είναι ένα μαγαζί που τώρα το δοκιμάζουμε, τώρα το ανακαλύψαμε. Και επειδή την τελευταία φορά μας άρεσε πάρα πολύ, είπαμε να πάρουμε και δύο ξεχωριστά πιάτα, να τα δούμε πώς είναι. Πέρα από τα άλλα που είχαμε φάει τα σούσι που ήταν εκπληκτικά. Και τα spring rolls που ήταν τέλεια. Άνοιξε το Κανάκης τώρα το κρασί. Θα μου σερβίρει. Μου βάλεις πολύ γιατί πάει χαμένο. Εντάξει. Και καλή μας όρεξη, παιδιά. Είναι νοστιμότατα. Τα βλέπετε, αυτά εδώ δεν φαίνονται νομίζω στην κάμερα. Το δέρμα μου περνάει τα πιο χάλια του. Ήταν επειδή ήμουν αδιάθετη. Και
Και έχω βάλει τώρα αυτά τα stickers εδώ πέρα, τα οποία τα ακουμπάς πάνω στο σπυράκι και επειδή πρέπει να έχεις αλληλικυλικό οξυλουργικά μέσα, δεν γράφει. Και τα βοηθάει. Είχα βάλει χθες σε αυτό και ξύπνησα και ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν είχε εξαφανιστεί, αλλά σχεδόν δεν φαινότανε. Και τώρα έβγαλα ακριβώς το ίδιο σημείο. Τώρα το είδα. Αυτή εδώ είναι η εταιρεία από τα Sephora. Μου το έστειλαν και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πολύ μου άρεσε. Καθομούνα τώρα μέσα και έκανα μοντάζ τα πλάνα μέχρι να τραβήξω αυτά εδώ και χαζεύαμε με τον κανάκι παρέα τηλεόραση όπως έκανα όλο τον Δεκέμβρη και μπορώ να σας πω ότι με πιέσε μια νοσταλγία με το vlog μας και μου έλειψε. Μπορεί να μην μπορούσα να σας απαντήσω σε όλα τα σχόλια γιατί δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο με το μωρό ειδικά τώρα, αλλά πραγματικά μου άρεσε που ξυπνούσα το πρωί, που καθόμουν να διαβάσω από το χθεσινό το βίντεο τα σχόλια, οι καρδούλες που σας πατούσε και η θετική άβρα που μου στέλνατε και οι θετικές σκέψεις που είχατε για μένα και τα σχόλια και όλα αυτά πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να έχουμε πάρα πολύ σύντομα. Δεν σας υπόσχομαι για αύριο, αν και αύριο πρέπει να πάω κάπου και θα ήταν ωραία να το τραβήξω βίντεο. Δεν σας υπόσχομαι για αύριο, αλλά για μεθαύριο ναι, ίσως πάλι έχουμε βίντεο, δηλαδή την Πέμπτη, Πέμπτη είναι. Τετάρτη, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί τώρα. Τέλος πάντων, σίγουρα θα έχουμε από την ημέρα της πρωτοχρονιάς, θα το κάνω σαν διπλό, δηλαδή θα το κάνω παραμονή και ανήμερα, έτσι θα το κάνω ένα vlog, να δείτε εκεί πέρα που θα ανοίγουμε και τα δώρα. Και αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, να περνάτε υπέροχα και να προσέχετε. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, το υπόσχομαι. Μόνο αν τύχει κάτι πάρα πολύ, πολύ και δεν μπορώ. Διαφορετικά, σύντομα θα ανεβάσω πάλι ένα βλογκάκι. Σας φιλώ. Γεια! Yeah.